Είναι Παρασκευή, ο Μάιος έχει 12 και είστε συντονισμένοι στους 107.6 και 97.6 και ακούτε την εκπομπή «Δεύτερη ματιά στα γεγονότα». Στον ήχο είναι ο Σάβα Σάβα, στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής η Μαρία Φράγκου. 12 και 5 και 6 σχεδόν πρώτα λεπτά και πάμε με τα θέματα της εκπομπής μας. Πριν από λίγους μήνες είχαμε μιλήσει για την Βιοτράπεζα, το Κέντρο Αριστείας για Βιοτράπεζα και Βιοατρική Έρευνα, μέσα από τις μελέτες της οποίας προκύπτουν πολλές ιδιαιτερότητες των DNA των Κυπρίων. Μας είχε μιλήσει γι' αυτό ο καθηγητής ιατρικής και μοριακής γενετικής στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Κύπρου και διευθυντής του Κέντρου Αριστείας για Βιοτράπεζα και Βιοιατρική Έρευνα, ο Δ. Κωνσταντίνος Δέλτας. Τον κύριο Δέλτα φιλοξενούμε και σήμερα για να δούμε τι νεότερα έχει να μας πει για την υποδοχή που έτυχε και την χάνει η έρευνα της ομάδας της Βιοτράπεζας. Καλώς σας μεσημέρι, κύριε Δέλτα. Καλό μεσημέρι. Και ευχαριστώ για την πρόσκληση. Ευχαριστούμε εμείς για την ανταπόκριση. Είναι πάντα ενδιαφέρον να συζητάμε μαζί σας και ειδικά το θέμα τούτο έχει πολύ ενδιαφέρον, μεγάλο ενδιαφέρον. Μέσα από την πολυετή μελέτη της ερευνητικής ομάδας της Βιοτράπεζας εντοπίστηκαν στην Κύπρο ασθένειες που δεν έχουν εντοπιστεί σε άλλους πληθυσμούς, ενώ υπάρχουν παραδείγματα ασθενειών οι οποίες είναι πιο συχνές στην Κύπρο από ό,τι στην υπόλοιπη Ευρώπη ή είναι πιο σπάνιες στην Κύπρο από ό,τι στον υπόλοιπο κόσμο. Να μιλήσουμε για αυτές. Ποιες είναι, πόσες τέτοιες ασθένειες έχετε εντοπίσει? Ναι, μπορώ να μιλήσω και λίγο γενικά και λίγο πιο ειδικά. Ναι, αντιλαμβανόμαστε, βεβαίως. Ναι, καταρχάς να πω ότι αυτά είναι φαινόμενα τα οποία μπορεί να εντοπίσει κάποιος σε κάθε πληθυσμό, όσο μικρός ή μεγάλος και να είναι. Συνηθίζουμε να λέμε ότι η Κύπρος είναι κλειστός πληθυσμός, κλειστή κοινωνία. Εξαρτάται. Δεν είναι και τόσο μικρή, δεν είναι και τόσο μεγάλη, ούτε τόσο κλειστή όσο θα θέλαμε να νομίζουμε. Παρόλο που υπάρχουν σημεία και γεωγραφικές περιοχές που δείχνουν ότι υπήρχε μια ή υπάρχει μια λιγότερο εκτεταμένη γενετική ποικιλότητα, να το πω έτσι ως γενικός όρος. Με άλλα λόγια, ακόμα και στη μικρή Κύπρο υπάρχουν περιοχές που επιδεικνύουν διαφορετικότητα σε σύγκριση με άλλες. Και αυτό φαίνεται μέσα από τις μελέτες που κάνουμε εδώ και πολλά χρόνια. Υπάρχει γεωγραφική κατανομή δηλαδή. Ναι, αλλά να το πω λίγο καλύτερα, υπάρχουν περιοχές που είναι γνωστό ότι έχουμε βρει υψηλότερη συχνότητα κάποιας ασθένειας ή χαμηλότερη. Υπάρχουν ασθενείς που άμα μου πει κάποιος ότι πάσχει από την τάδη ασθένεια, θα του πω κατά πάσα πιθανότητα είσαι από το τάδε χωριό, ας πούμε. Ναι. Τέτοια παραδείγματα. Επαναλαμβάνω, αυτά τα φαινόμενα δεν είναι μοναδικά στην Κύπρο. Τα βρίσκουν οι άνθρωποι σε όλο τον κόσμο. Μας ενδιαφέρει και μελετούμε τον τόπο μας προς το παρόν. Εδώ βρισκόμαστε, τους Κύπριους πολίτες, κάτοικους, μελετούμε. Και μελετώντας αυτά τα πράγματα και ανακαλύπτοντας καινούργιες πληροφορίες και γνώσεις, μπορούμε καλύτερα και εμείς και οι γιατροί να εξυπηρετούν καλύτερα τους ασθενείς τους. Διευκολύνεται πολλές φορές η διάγνωση και ούτω καθεξής. Mm-hmm. Τώρα, είναι γεγονός ότι μια από τις πρώτες ασθένειες που είχα εντοπίσει ότι είναι πολύ σπάνια στην Κύπρο, ενώ είναι εξαιρετικά πιο συχνή σε ευρωπαϊκούς πληθυσμούς, είναι μια ασθένεια που ονομάζεται αιμοχρωμάτωση. Η αιμοχρωμάτωση είναι ένα κληρονομικό υπολοιπόμενο νόσημα όπου τα άτομα συσσωρεύουν υψηλή συγκέντρωση σιδήρου στον οργανισμό. Ξέρετε, ο ανθρώπινος οργανισμός δεν έχει μηχανισμό αποβολής του σιδήρου. Ενώ έχει μηχανισμό αποβολής κάθε άλλου στοιχείου που απορροφά, δεν έχει τέτοιο μηχανισμό για τον σίδηρο. Ίσως διότι κατά τη διάρκεια της μακραίωνης εξελικτικής ιστορίας του ανθρώπου είχε έλλειψη σιδήρου και έτσι τον ανθρώπινο οργανισμό τον ενδιέφερε πώς να προσλάβει σίδηρο παρά πώς να αποβάλει σίδηρο. Και έτσι, πάση πτώση, δεν ανέπτυξε φυσιολογικό μηχανισμό αποβολής σιδήρου.
Τώρα θα μου πείτε, καλά, και πώς αποβάλλετε? Ακριβώς, όταν έρχεται. Ναι. Αποβάλλεται με διάφορους τρόπους, όπως είναι μέσα από τα κόπρανα, μέσα από όταν χάνουμε αίμα, από τις τρίχες μας που όταν πέφτουν. Όμως, έχει ένα πολύ αυστηρό μηχανισμό πρόληψης σιδήρου. Δηλαδή, ο οργανισμός γνωρίζει πότε χρειάζεται σιδήρο και όταν τον προσλαμβάνουμε μέσω της τροφής, τον απορροφά ή δεν τον απορροφά. Αν δεν χρειάζεται περαιτέρω σίδηρο, τον αφήνει και φεύγει μέσα από τα ακόπρανα. Δεν τον απορροφά. Οπότε εκεί είναι που ελέγχει πολύ αυστηρά την πρόσληψη του σιδήρου. Υπάρχει όμως ένα κληρονομικό νόσημα, όπου αυτός ο μηχανισμός ελέγχου, ρύθμισης της πρόσληψης του σιδήρου, πάει λάθος. Υπάρχει μια γενετική βλάβη που εμποδίζει τον οργανισμό από το να αξιολογεί σωστά και να προσλαμβάνει σίδηρο μόνο όταν χρειάζεται. Και έτσι εκεί υπάρχει μια υπέρμετρη απορρόφηση σιδήρου, η οποία συσσωρεύεται και μπορεί να κάνει πολύ μεγάλη ζημιά. Αυτό το νόσημα λίγο στην Κύπρο ανακαλύψαμε πριν από πολλά χρόνια μέσα από γενετικές μελέτες του πληθυσμού, ότι είναι πάρα πολύ σπάνιο στην Κύπρο. Και αν κάποιος μας ακούει και γνωρίζει για τέτοιους συνανθρώπους μας, συμπολίτες μας που έχουν αυτό το νόσημα, ας τους εισηγηθούν, να έρθουν σε επαφή μαζί μας για να τους καταγράψουμε, να γνωρίζουμε τι έχουν. Ξέρετε, εδώ στο κέντρο αριστείας του Πανεπιστημίου Κύπρου έχουμε τη βιοτράπεζα, όπως γνωρίζετε. Mm-hmm. Και ένας από τους κύριους στόχους της βιοτράπεζας μας είναι ακριβώς σε παγκύπριο εθνικό επίπεδο να καταγράφουμε όσο πιο πολλές προφορές μπορούμε για τις διάφορες ασθένειες και όχι μόνο των Κυπρίων για σκόπους αρχαιοθέτησης και μελέτης. Ακριβώς, είναι μια τράπεζα που φυλάμε αυτά τα στοιχεία για έρευνες, για μελέτες. Ναι. Έχουμε ένα μεγάλο αρχείο, πάρα πολύ μεγάλο αρχείο, το οποίο χτίζουμε εδώ και πάρα πολλά χρόνια μαζί με τους γιατρούς, εννοείται. Οι γιατροί μας στέλνουν τους ασθενείς τους ή πολλοί έρχονται εθελοντικά από μόνοι τους. Διότι η βιοτράπεζα ως ερευνητική υποδομή. Η βιοτράπεζα είναι ακριβώς μια ιατρική ερευνητική υποδομή, η οποία εξυπηρετεί την ανάπτυξη ερευνητικών μελετών από οποιονδήποτε ενδιαφέρεται να αξιοποιήσει αυτά τα στοιχεία και το βιολογικό υλικό που έχουμε, παραδείγματος χάρη το DNA η ούρα μαζεύουμε και ούτω καθεξής. Άρα λοιπόν, συσσωρεύοντας αυτές τις πληροφορίες, μπορούμε να τις μελετούμε για να εξάγουμε χρήσιμα συμπεράσματα. Και πολλές φορές οι γιατροί μας στέλνουν ασθενείς τους οι οποίοι έχουν είτε συχνά είτε σπάνια νοσήματα. Πολύ πρόσφατα, παραδείγματος χάρη, ένα από τα πρόσφατα περιστατικά που είχαμε από κάποιον νευρολόγο γιατρό, ήρθε στο εργαστήριό μας και μελετήσαμε δύο ασθενείς με ένα εξαιρετικά σπάνιο νόσημα που εντοπίσαμε εδώ στην Κύπρο. Και ούτω καθεξής. Επομένως, είναι μια ευκαιρία και που μου δίνεται τώρα να πω επίσης ότι μας ενδιαφέρει ακόμα να αυξήσουμε τον DNA αναφοράς των Κυπρίων. Μόνο με πάρα πολλά δείγματα στη διάθεσή μας θα μπορέσουμε να μελετήσουμε καλύτερα την αρχιτεκτονική του DNA των Κυπρίων και την παθολογική ανατομία του DNA των Κυπρίων, των γονιδίων των Κυπρίων. Και βρίσκω στην ευχάριστη θέση να σας πω ότι πολύ πρόσφατα συμπληρώσαμε τα πρώτα 1,000 δείγματα από 1,000 Κύπριους εθελοντές που ήρθαν στο εργαστήριό μας και βρισκόμαστε στο στάδιο που τα μελετούμε. Αυτά είναι 1,000 δείγματα τα οποία μελετήσαμε ένα-ένα σε βάθος, μεγάλο βάθος, και τώρα προσπαθούμε να δούμε ποιες είναι αυτές οι πιθανές ιδιαιτερότητες πέραν από αυτή τη μια που σας είπα που έχουμε εδώ στην Κύπρο. Και αυτές θα είναι πολύ χρήσιμες πληροφορίες για να εκτιμήσουμε καλύτερα το τι ασθένειες έχουμε στην Κύπρο, είτε συχνές είτε σπάνιες. Και ναι, να πούμε ότι δεν έρχονται κοντά στην βιοτράπεζα μόνο ασθενείς ή δυνητικά ασθενείς. Μπορεί οποιοδήποτε να έρθει. Να σας πω, έχουμε διάφορα πρόγραμματα σε εξέλιξη. Ένα πρόγραμμα που έχουμε σε εξέλιξη, πολύ μεγάλο, και παρέλειψα να πω ότι αυτό είναι ένα μεγάλο πρόγραμμα που χρηματοδοτείται
από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, μέσα από πολύ μεγάλο ανταγωνισμό πετύχαμε αυτό το έργο. Είναι ένα από τα κέντρα ληστείας, είναι ένα από τα 7 κέντρα ληστείας που διαθέτει τώρα η Κύπρος, με χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την Κυπριακή Δημοκρατία. Εμείς έχουμε υπρόσθετα και χρηματοδότηση από το Πανεπιστήμιο Κύπρου για να στηθεί αυτό το κέντρο ληστείας, μέρος του οποίου είναι η βιοτράπεζα στην οποία αναφέρομαι. Στη βιοτράπεζα λοιπόν έχουμε ένα μεγάλο πρόγραμμα το οποίο αφορά γενικό πληθυσμό. Είτε είναι κάποιος ασθενής, είτε είναι υγιής, μας ενδιαφέρουν όλοι. Και με αυτόν τον τρόπο είναι που θα μελετήσουμε, επαναλαμβάνω, αυτό που αποκαλώ τον DNA αναφοράς των Κυπρίων, το Cyprom, το γονιδίωμα, το Cyprom των Κυπρίων. Και έχουμε ήδη πέραν των 1000 δειγμάτων κατακρίδια, γιατί μας ζωμάστε να κάνουμε τα επόμενα 1000. Αυτά είναι το μύτος 1 και το μύτος 2 προγράμματα. Και το μύτος 3 ελπίζουμε να συμπληρωθεί στα επόμενα 2-3 χρόνια και θα είναι ακόμα περισσότερα δείγματα. Τώρα, μια ερώτηση είναι ποιος είναι υγιής. Υγιής είναι ο καθένας που νιώθει υγιής, δεν παίρνει φάρμακα, δεν έχει κάποιο χρόνιο πρόβλημα. Αλλά όπως καταλαβαίνετε, όλοι μας είμαστε υγιείς, ή γεννιούμαστε υγιείς οι περισσότεροι. Κάποια στιγμή όμως αρχίζουμε να έχουμε προβλήματα υγείας. Δηλαδή ο ορισμός του υγιή έχει σχέση και με την ηλικία. Ένας 30χρονος είναι υγιής, δεν παίρνει κανένα φάρμακο, δεν πάσχει από κάτι. Στο 40 του ίσως είναι διαβητικός. Στο 45 του ίσως έχει υπέρταση και παίρνει φάρμακα για την υπέρταση. Στα 55 ή 60 του έχει υπερπλασία του προστάτη και παίρνει φάρμακα για τον προστάτη. Στα 60-65 του κάποιος ή κάποια ή και πιο νωρίς εμφανίζεται κάποιον καρκίνο και ούτω καθεξής. Θέλω να πω δηλαδή ότι δυνητικά όλοι είμαστε ασθενείς. Ναι, ακριβώς, δυνητικά. Λοιπόν, το σημαντικό είναι ότι όλα αυτά καταγράφονται στη βιοτράπεζα μας και τα γνωρίζουμε. Επομένως, όταν θέλουμε να μελετήσουμε κάποια άτομα με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά, ξέρουμε πότε να τα επιλέξουμε για την έρευνά μας. Mm-hmm. Τώρα, ο άλλος μεγάλος πυλώνας της έρευνας που κάνουμε στο κέντρο είναι για συγκεκριμένες ασθένειες. Άρα, ένας πυλώνας είναι ο γενικός πληθυσμός και ακόμα μας ενδιαφέρουν εθελοντές του γενικού πληθυσμού και αν κάποιοι μας ακούν και ενδιαφέρονται μπορούν να τηλεφωνήσουν στο 2289-2815 ή στο 7777-1838. 7777-1838. Δυστυχώς, η ιστοσελίδα μας ακόμα έχει πρόβλημα λόγω της πρόσφατης κυβερνοεπίθεσης, αλλά αν κάποια στιγμή κάποιος θέλει να μπει, είναι biobank.cy, τόσο απλό, biobank.cy, και από εκεί μπορεί να κλείσει ραντεβού. Λοιπόν, οπότε μας ενδιαφέρει ο γενικός πληθυσμός, είτε ασθενής είτε υγιής. Όμως, από ό,τι αναλαμβάνουμε, έχουμε και επιμέρους προγράμματα ερευνητικά που αφορούν σε συγκεκριμένες ασθένειες, μεγάλα προγράμματα. Παραδείγματος χάρη, μας ενδιαφέρουν όλοι οι ασθενείς με χρόνια νεφροπάθεια, οποιασδήποτε σοβαρότητας, είτε ήπια νεφροπάθεια, είτε σοβαρή νεφροπάθεια, μας ενδιαφέρουν όλοι οι χρόνιοι νεφροπαθείς και έχουμε επιπρόσθετο ερευνητικό έργο σε συνεργασία με πάρα πολλούς νεφρολόγους. Έχουμε ένα μεγάλο έργο που αφορά κληρονομικές καρδιοπάθειες. Έχουμε ένα μεγάλο πρόγραμμα για άτομα που έχουν χρόνια προβλήματα όρασης. Έχουμε αρχιοθετήσει πέραν των 900 ίσως ανθρώπων με χρόνια προβλήματα όρασης και ούτω καθεξής. Επομένως, εξηγώ ότι μας ενδιαφέρουν όλα τα νοσήματα και καρκίνη και ούτω καθεξής. Από εκεί και πέρα ο καθένας μπορεί να επιλέξει πώς θέλει να συμμετάσχει είτε μόνος του είτε σε συνεννόηση καλύτερα με τον γιατρό του, ούτως ώστε να έχουμε πρόσβαση και σε δεδομένα που αφορούν στην υγεία του. Υπάρχουν... Εννοείται τελείως ότι, ναι. Επιτρέψτε μου να προσθέσω εδώ ότι εννοείται ότι όλα τα δεδομένα που παίρνουμε είναι κατόπιν της συγκατάθεσης, εν υπόγραφη της συγκατάθεσης του εθελοντή. Ναι, τίποτα δεδομένα αυστηρά προσωπικά. Ναι. Υπάρχουν ασθένειες, κύριε Δελτά, που ξεκινήσαν από την Κύπρο και εξαπλώθηκαν αλλού μετά σε άλλες χώρες? Κοιτάξτε, το καλύτερο παράδειγμα είναι η ούτου καλούμενη νεφροπάθεια του Τροώδους που ξεκίνησε από κάποια χωριά, μάλλον από την περιοχή της Μαραθάσας. Είναι ένα σπάνιο βεβαίως νόσημα, αλλά έχουμε ένα μεγάλο αριθμό ασθενών στην Κύπρο. Και αυτό το γενετικό λάθος σε ένα γονίδιο που ονομάζεται, είναι γνωστό σαν γονίδιο του συμπληρώματος, CFHR5, φαίνεται ότι το γενετικό λάθος
πρωτοεμφανίστηκε στην Κύπρο πριν από καμιά 400-500 χρόνια. Και σιγά σιγά ξαπλώθηκε και σε άλλες περιοχές της Κύπρου, ήρθε στη Λευκοσία, πήγε στην Πάφο και σε άλλα χωριά. Και ομολογουμένως έχουμε βρει ότι έχει πάει, ας πούμε, σε πάρα πολλούς ασθενείς οικογένειες στο Λονδίνο. Μάλιστα, η πρώτη παρατήρηση για αυτή τη συγκεκριμένη ασθένεια έγινε από έναν Άγγλο γιατρό, τον πολύ στενό φίλο και συνεργάτη Ντάνιελ Γκέιο, ο οποίος ήταν ένας νεαρός γιατρός πριν από αρκετά χρόνια, που εντόπισε για πρώτη φορά Κύπριους ασθενείς με αυτό το νόσημα και μαζί με πολλούς συνεργάτες του εντόπισαν και το γενετικό λάθος και στη συνέχεια συνεργάστηκαν μαζί μας για να κάνουμε μια ευρύτερη γενετική επιδημιολογική μελέτη σε όλη την Κύπρο. Και έτσι είναι που εντοπίσαμε πολλές οικογένειες και πολλούς ασθενείς. Είναι, πάμε, νεφροπάθεια τροόδους, λέγεται, εντοπίζεται, ναι, στην περιοχή Μαραθάσας. Κυρίως, αλλά έχει εξαπλωθεί και σε άλλες περιοχές. Mm-hmm. Και όπως είπα, επίσης στην Αγγλία και στην Αυστραλία πρόσφατα μας ζητούσαν κάποιοι γιατροί, μας ζητούσαν πληροφορίες για αυτή την ασθένεια, επειδή είχαν εντοπίσει μια οικογένεια Κυπρίων με αυτό το νόσημα. Και πιστεύω ότι είναι θέμα χρόνου να πάει και αλλού. Αυτό είναι ένα φαινόμενο και πάλι το οποίο είναι γνωστό, δηλαδή το ονομάζουμε gene flow, δηλαδή μετατόπιση ή μετακίνηση γονιδίων. Όλοι μας έχουμε, σε όλους τους πληθυσμούς υπάρχουν γενετικά νοσήματα τα οποία λόγω του ότι οι άνθρωποι έχουν κυκλοφορήσει, έχουν ταξιδέψει. Βρίσκουμε στην Κύπρο γενετικά λάθη τα οποία είναι επίσης στην Αγγλία, στη Γαλλία, στη Γερμανία, στην Αμερική και ούτω καθεξής. Δηλαδή, και, η πρόσμιξη πληθυσμών μπορεί να συμβάλλει. Ναι, ακριβώς. Οι μεταναστεύσεις, καλύτερα. Οι μεταναστεύσεις ανθρώπων διαχρονικά. Μπορείτε να πάτε πίσω ακόμα και χιλιάδες χρόνια, mm-hmm, πολλές χιλιάδες χρόνια, και να βρούμε γενετικά λάθη τα οποία παρουσιάστηκαν για πρώτη φορά τυχαία πριν από 10.000 χρόνια, ας πούμε, και στη συνέχεια με τις μετακινήσεις των ανθρώπων έχουν πάει σχεδόν σε όλο τον κόσμο. Βεβαίως υπάρχουν περιοχές με υψηλότερη ή χαμηλότερη συχνότητα, mm-hmm, αλλά έχουν πάει σε πάρα πολλές χώρες του κόσμου, mm-hmm, και τέτοια παραδείγματα έχουμε πολλά, mm-hmm, στην Κύπρο και για νευροπάθειες και για νεφροπάθειες και για άλλα νοσήματα που, για τα οποία οφείλονται γενετικά λάθη που ήρθαν ή έφυγαν με τις μεταναστεύσεις των ανθρώπων. Και να θυμίσουμε ξανά ότι πέρα από την ιστοσελίδα, η οποία είναι ακόμη, υπάρχει ακόμη πρόβλημα. Έχει λίγο πρόβλημα ακόμα. Αρχίζουμε, ναι, ότι θα μπορέσουν οι καλοί συνάδελφοι της πληροφορικής, ναι, να μας το λύσουν αυτό. Είναι απόρρια της κυβερνοεπίθεσης που δεχτήκαμε και εμείς. Ευτυχώς δεν είχαμε καμία ζημιά, καμία, ναι, απολύτως ζημιά στα δεδομένα μας και στις, ναι, πληροφορίες μας. Αλλά οι καλοί συνάδελφοι της πληροφορικής προσπαθούν να εγκαταστήσουν επιπρόσθετα συστήματα ασφαλείας, mm-hmm, πριν τα ανοίξουν, για να είμαστε ακόμα πιο προστατευμένοι. Ναι, να δώσουμε τα τηλέφωνα, όποιος τυχόν ενδιαφέρεται. Είναι 2289-2815 και 7777-1838, μας είπατε. Ακριβώς, ναι. Κύριε Δελτάς, μπορούν να κλείσουν ένα ραντεβού πολύ πολύ εύκολα. Ναι. Και είπαμε αυστηρά προσωπικά τα δεδομένα. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για όλες τις χρήσιμες πληροφορίες που μας έχετε δώσει. Καλά. Πολύ ενδιαφέρον, πάντα είναι ενδιαφέρουσες οι συζητήσεις μαζί σας. Ειδικά όμως αυτό το θέμα, ξέρω ότι απασχολεί πολύ κόσμο και θέλει να μάθει ο κόσμος για την βιοτραπέζα αυτή. Σας ευχαριστώ, να ευχηθώ καλή συνέχεια. Να είστε καλά. Καλό σας μεσημέρι, καλό Σαββατοκύριακο. Γεια σας.